Ξεκινάμε λοιπόν με την Επιτροπή Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων. Το θέμα ήταν το εξής. Την εποχή μετά το COVID-19, οι συνθήκες εργασίας έχουν αλλάξει για τους περισσότερους εργαζομένους. Η τεχνολογία κατάφερε να εισβάλλει στα σπίτια μας, με αποτέλεσμα οι ώρες που αφιερώνουμε στην εργασία να πολλαπλασιάζονται, καθώς αυτή μπορεί να συνεχιστεί εκτός γραφείου, όπου και δεν υπάρχουν ωράρια. Ποιοι κίνδυνοι ελοχεύουν λόγω της συνεχούς ενασχόλησης με εργασιακές υποχρεώσεις για την ψυχική υγεία των πολιτών, και με ποιους τρόπους θα μπορούσε να διασφαλιστεί η ισορροπία εργασίας και προσωπικού χρόνου, το λεγόμενο work-life balance? Παρακαλείται ο ή η ευρωβουλευτής που έχει να λάβει την εισήγηση να προσέλθει στο βήμα. Κάτι τελευταίο, παρακαλώ όσοι ευρωβουλευτές ανεβαίνουν στο βήμα να λένε πρώτα και το όνομά τους. Ονομάζομαι Ζακυνθινού Αναστασία. Αξιότιμο Προεδρείο, αγαπητοί σύνεδροι, είμαι εκπρόσωπος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων και θα σας παρουσιάσω τις προτάσεις που συζητήσαμε χθες στην Επιτροπή μας και ψηφίσαμε ομόφωνα να τις παρουσιάσουμε. Η Επιτροπή μας αρχικά προτείνει τις αρμόδιες αρχές να υιοθετήσουν ένα σύστημα ελέγχου των ωραρίων των εργαζομένων με τη χρήση ψηφιακής ή φυσικής κάρτας κατά την έναρξη και τη λήξη της εργασίας, η οποία θα επικυρώνει τη διάρκεια της απασχόλησης. Επίσης, καλεί τα κράτη-μέλη να ιδρύσουν μια Επιτροπή Ελέγχου και Καταγγελίας Παραβάσεων των Εργασιακών Δικαιωμάτων υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας. Ακολούθως, ζητεί από τα κράτη-μέλη τη θέσπιση νομοθεσίας για την εφαρμογή του κατώτατου ωράριου ανάπαυσης, παράλληλα με την βελτιστοποίηση και την προώθηση της ήδης υπάρχουσας όσον αφορά στον ανώτατο ωράριο εργασίας αναβδομάδων. Ταυτόχρονα, προτείνει στα κράτη-μέλη να ενθαρρύνουν την ενημέρωση των υπαλλήλων και των εργοδοτών σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα μέσω της ενσωμάτωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία για τη μακροπρόθεσμη καλλιέργεια ενημερωμένων εργαζομένων. Επιμορφωτικών σεμιναρίων τόσο για τους εργαζομένους, αλλά τόσο και για τους εργοδότες. Τέλος, υπογραμμίζει την ανάγκη οι αρμόδιες αρχές να μεριμνήσουν για την αυστηριοποίηση του νομικού πλαισίου, σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλείται να προσέλθει στο βήμα ο ή η ευρωβουλευτής που έχει αναλάβει την υπεράσπιση του ψηφίσματος της Επιτροπής. Αξιότιμο Προεδρείο και αγαπητοί σύνεδροι, ονομάζομαι Ζωή Ριγοπούλου και τη χθεσινή μέρα κληθήκαμε να διατυπώσουμε τη σκέψη και του προβληματισμού μας σχετικά με τις κρατέστερες συνθήκες εργασίας, καθώς και τις επιπτώσεις που επιφέρει το συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον στην ψυχική υγεία των εργαζομένων. Έτσι, έπειτα από την ανάλυση, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των δυνατών δεδομένων, διατυπώσαμε τις προτάσεις που προαναφέρθηκαν. Αρχικά, με την υιοθέτηση ενός συστήματος ελέγχου των ωραρίων, επιτυχάνεται περιορισμός της εκμετάλλευσης των εργαζομένων και συντελεί στην αποφυγή των υπεροριών. Ταυτόχρονα, αυτή η ρύθμιση αποσκοπεί στην οργάνωση χρόνου τηλεργασίας, δηλαδή ύπαρξη ισορροπίας μεταξύ χρόνου και αποδοτικότητας στον εργασιακό τομέα. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η πρόταση υπάρχει με κύριο στόχο την προστασία των εργαζομένων. Επιπλέον, μέσω της διαρκής ενημέρωσης σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα, διαμορφώνεται μια κοινωνία αποτελούμενη από πολίτες, οι οποίοι κατέχουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες με σκοπό την αναγνώριση ενδεχόμενων περιπτώσεων καταπάτησής τους ή εκμετάλλευσής τους. Βασικός στόχος της Επιτροπής μας, λοιπόν, είναι η δημιουργία ενημερωμένων και κατά συνέπεια ανεξάρτητων πολιτών. Επιπρόσθετα, η ίδρυση μιας Επιτροπής Ελέγχου και Καταγγελίας Παραβάσεων από το Υπουργείο Εργασίας αποσκοπεί στην πλήρη κάλυψη και υποστήριξη των εργασιακών δικαιωμάτων, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση και τη διαμόρφωση ενός γόνιμου και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας. Οι υπάλληλοι, αξιοποιώντας τα ψηφιακά μέσα, άμεσα και γρήγορα, έχουν τη δυνατότητα να καταγγείλουν οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά, είτε ανώνυμα είτε επώνυμα. Επίσης, έπειτα από κατάλληλο έλεγχο της Επιτροπής αυτής, επιβάλλεται στον εργοδότη ποινή. Αυτό έχει επακόλουθο την βελτίωση της ποιότητας των εργαζομένων. Επιπλέον, η Επιτροπή μας προτείνει, με βάση την ήδη υπάρχουν νομοθεσία σχετικά με το ανώτερο ωράριο εργασίας,
τη δημιουργία, τη θέσπιση μιας νέας νομοθεσίας σε σχέση με το κατώτερο ωράριο ανάπασης, δηλαδή τη διάρκεια χρόνου ξεκούρασης. Αναλυτικότητα, επιτυγχάνεται αποφυγή έντονου στρες, ενώ παράλληλα τα διαλύματα προσφέρουν αναζωογόνηση και συμβάλλουν στην ενίσχυση της ψυχικής υγείας. Τέλος, υποστηρίζουμε την αστηροποίηση του ισχύοντος υπάρχοντος νομικού πλαισίου στον εργασιακό τομέα, καθώς το τελευταίο εμφανίζεται να είναι ελπές. Με αυτόν τον τρόπο προτείνουμε μια βιώσιμη λύση στο ζήτημα αυτό, επειδή αξιοποιούμε ήδη υπάρχοντες νόμους απλά με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της βοήθειας της Επιτροπής Ελέγχου που προαναφέρθηκε, προτείνονται τακτικοί έλεγχοι σε κάθε χώρο εργασίας. Επίσης, σημαντική είναι αύξηση της χρηματικής ποινής, καθώς και αύξηση του χρόνου φυλάκισης. Πιστεύουμε ότι μέσω αυτών των ενεργειών και των μέτρων που προτείνουμε, θα βρεθούμε ένα βήμα πιο κοντά στην εξασφάλιση ενός ασφαλέστερου και γέστρου εργασιακού περιβάλλοντος για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Σας καλούμε λοιπόν να ψηφίσετε τις προτάσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Πριν προχωρήσουμε στην αντίκρουση, να κάνω μια επενθύμηση, να μένουμε εντός του χρονικού πλαισίου. Όταν ακούτε από έναν από τους αντιπροέδρους το πρώτο χέρι στο τραπέζι, σημαίνει ότι σας έχουν μείνει ένα λεπτό, ενώ στο δεύτερο σας έχουν μείνει 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ. Η αρμόδια ευρωβουλευτής από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, ας προσέλθει στο βήμα για την αντίκρουση του ψηφίσματος. Αξιότιμο Προεδρείο, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, ονομάζομαι Μπουρίτης Ιωάννης και εκπροσωπώ την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Το ψήφισμα της Επιτροπής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Δημοσίας Υγείας και Ασφαλείας Τροφίμων σχετικά με τα μέτρα και τις στρατηγικές που μπορούν να ληφθούν για την αλλαγή των συνθήκων εργασίας μας βρίσκει κατάφορα και εκ διαμέτρου αντιθέτους, καθώς παραλείπονται σημαντικές πληροφορίες που καθιστούν δυσκολότερη την κατανόησή του από τους Ευρωπαίους πολίτες. Έχετε ορίσει και παροτρύνει οι αρμόδιες αρχές να υιοθετήσουν σύστημα ελέγχου ωραρίων των εργαζομένων με χρήση ψηφιακής ή φυσικής κάρτας. Αν παραβλέψουμε το γεγονός πως μια τέτοια κάρτα υπάρχει ήδη, πρέπει να αναλογιστούμε ποιος θα αναλάβει τον έλεγχο της ορθής στήρησης της διαδικασίας, τι προσόντα πρέπει να διαθέτει και με τι κριτήρια θα επιλέγεται. Σχετικά τώρα με την πρότασή σας να ιδρυθεί μια Επιτροπή Ελέγχου και Καταγγελίας Παραβιάσεων των Εργασιακών Δικαιωμάτων υπό την αιγίδα των αρμοδίων Υπουργείων, θα ήθελα να σας ενημερώσω πως ανάλογη Επιτροπή Ελέγχου υπήρχε και στην προ-COVID εποχή. Ωστόσο, είναι τοπικό να θεωρούμε πως τη στιγμή που η ανεργία είναι στα ύψη, οι εργαζόμενοι θα καταγγέλνουν ανάλογα περιστατικά χωρίς να έχουν το φόβο της απολύσεως. Αντιθέτως, θα αποθαρρύνονται. Συνάμα, είναι αναμφίβολο πως ακόμα και η θέσπιση νομοθεσίας για την εφαρμογή του κατωτάτου ωραρίου αναπαύσεως, όχι η βελτιστοποίηση δεν φέρνει στην υπάρχουσα νομοθεσία, αλλά αντιθέτως υποδαβλίζει και υποθάλπει κάθε ελευθερία του εργαζομένου. Διότι η νομοθεσία που προβλέπει την εφαρμογή του κατωτάτου ωραρίου αναπαύσεως υφίσταται ήδη. Η δική σας νομοθεσία λοιπόν τι θα περιέχει, τι θα προβλέπει. Ανάλογες όμως επιπτώσεις απομίζεται και ο εργοδότης. Ας μην ξεχνάμε πως και οι εργοδότες έχουν την ελευθερία, τη δικαιοδοσία και το δικαίωμα. Μήπως λοιπόν έτσι βλέπουμε τα πράγματα έχοντας μία μονοπλευρή οπτική. Αναλογιζόμενη την πρότασή σας, τα κράτη-μέλη να ενθαρρύνουν την ενημέρωση των υπαλλήλων και των εργοδοτών σχετικά με τα εργασιακά τους δικαιώματα μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία, δηλώνουμε την έντονη αμφιβολία μας. Απαραίτητη προϋπόθεση ώστε το σχολείο να μπορεί να εκπαιδεύει για τυχόν μελλοντικές εργασιακές παραβάσεις, είναι η συνεχής ανανέωση των μαθημάτων αυτών, δεδομένου ότι η αγορά εργασίας είναι μια διαδικασία ζωντανή που συνεχώς εξελίσσεται. Τέλος, η πρόταση με την οποία υπογραμμίζεται την ανάγκη οι αρμόδιες αρχές να μεριμνήσουν για την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την καταπάντηση των εργασιακών δικαιωμάτων, είναι δομημένη σε θεωρητικό επίπεδο και δεν προτείνεται το τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο πράξη. Ως εκ τούτου φρονούμε σκόπιμο να καταψηφιστούν οι προτάσεις της Επιτροπής, καθώς δεν διασφαλίζουν άμεση και αποτελεσματική βελτίωση των εργασιακών συνθήκων. Απεναντίας, αποτρέπουν τη γέφυρα της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στις ερωτήσεις για το ψήφισμα. Η πρώτη ερώτηση θα γίνει από τον αρμόδιο Ευρωβουλευτή από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας.
Αξιότιμο Προεδρείο, ονομάζομαι Σωτήρης Γίζας και είμαι ο εκπρόσωπος Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι ως επίλυση του προβλήματος είναι η Επιτροπή. Είναι η Επιτροπή Ελέγχου και οι καταγγελίες των παραβάσεων των εργασιακών δικαιωμάτων. Σύμφωνα με αυτά, θέτω το εξής ερώτημα. Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε ότι η ίδρυση μιας επιτροπής, ελέγχου και οι καταγγελίες των παραβάσεων των εργατικών δικαιωμάτων είναι αποτελεσματικό και κερδοφόρο? Ευχαριστώ για την προσοχή. Αξιότιμο Προεδρείο, αξιότιμοι σύνεδροι και αγαπητοί καλεσμένοι. Ονομάζομαι Τσαταλμπάς Όγλου Μάριος και είμαι μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Φύλων. Λαμβάνοντας υπόψη πως τη σήμερα ημέρα η ίδρυση επιτροπών θα μπορέσει να χαλιναγωγήσει ουσιαστικά την όψιμη συγκεκριμένων φαινομένων, στη συγκεκριμένη περίπτωση την καταπάτηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, θεωρούμε πως η ίδρυση επιτροπών, ελεγκτικών μηχανισμάτων αλλά και συστημάτων θα συντελέσει αδιαμφισβήτητα στην διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, δίχως να προκαλέσει περαιτέρω όξυνση του συγκεκριμένου προβλήματος. Περνάμε στη δεύτερη ερώτηση, η οποία θα γίνει από τον αρμόδιο ευρωβουλευτή από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ονομάζομαι Μανταλίδης Μάξιμος και είμαι ο εκπρόσωπος της ΛΥΠΕ. Θέλαμε να ρωτήσουμε, στο ψήφισμα αναφέρεται η θέσπιση νομοθεσίας για την εφαρμογή κατώτερων ορίων ανάπτυξης. Θέλαμε να ρωτήσουμε, από τη στιγμή που εφαρμόζεται ήδη σε επαγγέλματα, όπως π.χ. τα μεταφορικά, οδηγεί στην νομοθεσία, πού προτείνεται να στοχεύσει τελικά όταν μειώσει Αποτελεί κοινή παραδοχή το γεγονός ότι η ίδρυση του κατώτατου αλλά και του ανώτατου ωραρίου εργασίας θα συντελέσει σίγουρα στην αποδοτικότητα της εργασίας όλων των εργαζομένων. Επομένως, θεωρούμε ότι πρέπει να επιβληθεί η καθολικότητα σε όλα τα επαγγέλματα. Όλα τα επαγγέλματα πρέπει να ιδρύσουν το κατώτατο και ανώτατο ωράριο εργασίας, το οποίο θα συντελέσει σίγουρα στην παραγωγικότητα της εργασίας οποιοδήποτε εργαζομένου σε οποιοδήποτε επάγγελμα, έτσι ώστε όχι μόνο να οι ίδιοι να μπορέσουν να παρακολουθήσουν πρόοδο στην εργασία τους, αλλά επιπρόσθετα και να δημιουργήσουν έτσι ένα αίσθημα συνεργασίας, συνεργατικότητας. Εν τέλει, θεωρούμε ότι το ανώτατο και κατώτατο ωράριο εργασίας αδιαμφισβήτητα είναι βαρυσήμαντο και όποιοι εργαζόμενοι οφείλουν να το ακολουθήσουν, σίγουρα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τα ωφέλη τα οποία απορρέουν από τη συγκεκριμένη πράξη. Ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε στην ομιλία σύνοψης. Παρακαλείται ο αρμόδιος προβουλευτής να ανέβει στο βήμα. Αξιότιμο Προεδρείο, αξιότιμες επιτροπές. Ονομάζομαι Αναστασία Δοέβα και εκπροσωπώ την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων. Βρίσκομαι σήμερα εδώ για να συνοψίσω το ψήφισμα της Επιτροπής μας. Αναμφίβολα, η πανδημία άλλαξε ριζικά τη ζωή των ανθρώπων, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Η αναπόφευκτη μετάβαση της εργασίας στη τηλεργασία έχει μεταθέσει σημαντικό φόρτο εργασίας στο σπίτι. Η Επιτροπή μας, σύμφωνα με το πρώτο άρθρο, ενθαρρύνει τους αρμόδιους φορείς να θεσπίσουν ένα νέο σύστημα ελέγχου, το οποίο θα βρίσκεται σε θέση να επιβλέπει λεπτομερώς τα ωράρια των εργαζομένων. Οι ίδιοι, χρησιμοποιώντας είτε ψηφιακές είτε φυσικές κάρτες, κατά την είσοδο και την έξοδό τους από τον εργασιακό χώρο, θα μπορούν να έχουν ένα επικυρωμένο ωράριο εργασίας. Ο έλεγχος του συστήματος θεωρείται απαραίτητος για την αποφυγή μη μισθοδοτημένου υπερορίου
υπεροριών, καθώς θα υπολογίζεται λεπτομερώς η συνολική διάρκεια της εργασιακής αποσχόλησής τους. Στο δεύτερο άρθρο αναφέρεται ο έλεγχος του συστήματος από μια κρατική επιτροπή, κατά την οποία θα δηλώνονται καταγγελίες παρεμβάσεων των εργασιακών δικαιωμάτων, ακόμα και ανώνυμα, έτσι ώστε αφενός να μην υπάρχει άμεση ταυτοποίηση και αφετέρου να εφαρμόζεται το ποινικό δικαίωμα. Ως Επιτροπή προτείνουμε επίσης να θεσμοθετηθεί από κάθε κράτος μέλος ένα συγκεκριμένο αλλά ευέλικτο ωράριο εργασίας, το οποίο θα προβλέπει ρητά και κατηγορηματικά όλα τα ωράρια ανάπαυσης παράλληλα με την ενίσχυση και αναβάθμιση της ήδη υπάρχουσας σχετικά με το εβδομαδιαίο ανώτατο ωράριο εργασίας. Μέσω αυτής της προβλεπόμενης παροχής ενισχύεται σημαντικά η αποδοτικότητα αλλά και η ψυχολογία των εργαζομένων. Για να εφαρμοστούν όλες αυτές οι νομοθετικές ρυθμίσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4, η απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιμόρφωση των εργαζομένων αλλά και των εργοδοτών για τα εργασιακά τους δικαιώματα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ειδικά σεμινάρια πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, όπως και με την υλοποίηση κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους ενδυνάμει εργαζομένους, δηλαδή τους μαθητές από σχετικά μικρή ηλικία. Το πέμπτο και τελευταίο άρθρο της Επιτροπής μας κάνει λόγο για την επικείμενη ανάγκη να αναλάβουν δράση οι αρμόδιοι φορείς, έτσι ώστε το ζήτημα των συνθήκων εργασίας και της καταπάτησης των εργασιακών δικαιωμάτων να λάβει τη βαρύτητα που το αναλογεί. Έτσι λοιπόν, επιβάλλεται να υπάρχει αυστηρότερη μέρημνα και να ορίζονται ανάλογες ποινές σε κάθε μορφή καταπάτηση. Προηγουμένως, στην αντίκρουση, αναφέρθηκε ότι το σύστημα με τις φυσικές και ψηφιακές κάρτες που προτείναμε θα είναι αναποτελεσματικό. Απέναντίας, εμείς θεωρούμε πως επειδή ακριβώς έχει ήδη εφαρμοστεί στην διαζώσης εργασία και έχει πετύχει, το ίδιο θα συμβεί και στην εξαποστάσεως εργασία, όπως ανέφερε και η ζωή στην υπεράσπιση του ψηφίσματος προηγουμένως. Προχωράμε στην ψηφοφορία του ψηφίσματος. Παρακαλούνται οι πρόεδροι ή οι αντιπρόεδροι των επιτροπών να συγκεντρώσουν τις ψήφους υπέρ, κατά και αποχής και θα μας τις ανακοινώσουμε μόλις πω εγώ.
Είμαστε όλοι έτοιμοι, γιατί δεν βλέπω πλακάτ ψηλά. Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είμαστε έτοιμοι. Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, είμαστε έτοιμοι. Λέω την Επιτροπή και ανακοινώνετε τις ψήφους. Δεν χρειάζεται μικρόφωνο, θεωρώ, οπότε μιλήστε δυνατά για να μην χάσουμε χρόνο με το μικρόφωνο να πηγαίνω έρχεται. Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων. Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Μηδέν αποχή. Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Δύο Φύλων. Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Και Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Αναμένουμε την καταμέτρηση. Σας ανακοινώνουμε ότι το ψήφισμα της Επιτροπής Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων υπερψηφίζεται με 113 ψήφους υπέρ, 24 ψήφους κατά και 16 ψήφους αποχή.